Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενδεχομένως να πάρει την Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα, για την ουσία όμως των θεμάτων, επειδή αναφερθήκατε στη Βουλή, πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με συλλογικές ευεμπίσεις δεν είναι τώρα που προκύπτουν την έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Και εδώ να σημειώσω, κάνοντας μια παρέσθεση, ότι με βάση και την έκθεση, όταν γίνεται αναφορά σε ψευδείς βεβαιώσεις ή εικονικές αγορές ακινήτων στις πολυγραφήσεις, αυτό έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του Γενικού Ελεκτή. Μιλούμε για απώλεια μεσόδων, απώλεια ΦΠΑ. Άρα έχει την αρμοδιότητα να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Τώρα, για αυτές τις συλλογικές επενδύσεις, ήδη από το 2016 πρέπει να σου πω, την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής και το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών ζητούσαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ενημερώνει για τις πολιτογραφήσεις, να ενημερώσει για τις συλλογικές πολιτογραφήσεις, αυτές τις λεγόμενες συλλογικές επενδύσεις. Αρνείτου το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, στάλει και την επιστολή για να ενημερώσει για αυτά τα πράγματα και η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν ότι, ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα με συλλογικές επενδύσεις τερματίστηκε. Δηλαδή, με βάση των νόμων, η Βουλή πρέπει να ενημερώνεται πριν να εγκρίνονται αυτές οι επενδύσεις. Για τις συλλογικές επενδύσεις δεν ενημερωθήκε. Και εδώ είναι που προκύπτει το θέμα, γιατί έχουμε να κάνουμε με επενδύσεις που δεν στηρίχτηκαν ή αποφάσεις που δεν στηρίχτηκαν ούτε στους νόμους ούτε στους κανονισμούς. Και γι' αυτό είναι που προκύπτει το θέμα, γιατί ακριβώς δεν ενημερώνεται η Βουλή. Ναι, είναι υποψιασμένη όμως η Βουλή, ήταν υποψιασμένη διαχρονικά. Βεβαίως. Ναι, αφού ήταν υποψιασμένη, τι κινήσεις έκανε για να διαπιστώσει αν ο ΧΥΠΣΥ που εδημοσίευε στην εφημερίδα την πρόθεσή του να πολιτογραφηθεί ως Κύπριος και ενδεχομένως να έκαμε και μια ψευδή δήλωση στο χτιματολόγιο από ό,τι έχει φάνει από την έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Τι έκανε η Επιτροπή για να το ψάξει? Αφού ζήτησε τι να ψάξει, η Επιτροπή της Βουλής ζήτησε τα στοιχεία και να σας πω ένα πράγμα. Εκ των υστέρων. Εκεί όχι. Ας σας πω ότι η Βουλή ενημερώνεται. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα στοιχεία που γίνονται στη Βουλή δεν είναι ολοκληρωμένα σήμερα. Δίνεται το όνομα και από πού προέρχεται. Εξού και πρόκειψε τότε το θέμα με τα θέματα της διαρροής σε σχέση με τις πρώτες αποκαλύψεις του Ατζαζίρα. Και να πω το εξής, ότι η Βουλή ζητούσε ακριβώς, διότι τι σημαίνει συλλογικές επενδύσεις? Δεν μπορεί, ξέρετε, η πολιτογράφηση δίνεται κατ' εξαίρεση και αφορά ατομική προσφορά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα και εδώ είναι και το παράνομο που γίνεται. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι έκαναν επενδύσεις. Πέρα από το γεγονότος ότι, επειδή άκουσα και χθες τον κοινωνικό πρόσωπο, όταν μιλούμε για τη μεγάλη επένδυση που πρόσφερε εκατομμύρια, πρώτα απ' όλα αυτή η επένδυση πρέπει να σου πω ότι έγινε πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση, το 2011. Και αναφέρομαι στη γνωστή εταιρεία που έχει να κάνει με προγράμματα. Και μάλιστα τότε, σε ατομική ιδιότητα πολιτογραφήθηκαν οι 7 ιδιοκτήτες, καταβάλλοντας 1,5 εκατομμύριο έγκαστο στο χώρο εισοδήματος, όπως προέβλεπαν οι κανονισμοί. Ναι, και αυτούς δεν προκύπτει κανένα ζήτημα. Ναι, σίγουρα. Ακριβώς. Και τώρα μετά ερχόμαστε και πολιτογραφούμε 64 άτομα. Σχεδόν όλων των ξένων προσωπικών που είτε βρίσκεται στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Μα κάποιοι από αυτούς, οι 32, δεν ήρθαν ποτέ στην Κύπρο. Ακριβώς. Εδώ είναι και ένα μεγάλο. Ενώ η εταιρεία πολύ ορθά είστε στην Κύπρο, συνέβαλε, γιατί πραγματικά, κύριε Κυπριανού, το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν επενδυτικό. Επένδυσε η εταιρεία στην Κύπρο, οι ιδιοκτήτες της γόρασαν, όπως προνοούσαν από την νομοθεσία, να έχουν ιδιοκτήτη κατοικία, πλήρωσαν κατάβαλα 1,5 εκατομμύριο μάλιστα στο φόρο εισοδήματος για τον καθένα και ερχόμαστε μετά από κάποια χρόνια και δίνουν πολιτογραφίες σε άτομα και εδώ... Τώρα διευκρινίστε μας κάτι για να πάμε και στον κύριο Κυπριανού. Για το ΑΚΕ, επειδή λέχθηκε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είχε θέσει θέμα διαχρονικά ότι ο Γενικός Ελεκτής ενδεχομένως να εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του. Για το ΑΚΕΛ σήμερα που μιλάμε, τίθεται τέτοιο θέμα? Όχι.
Κοιτάξτε, να σας πω, έχετε, καταρχήν εμείς αυτό που θέταμε ήταν συνολικά για τους ανεξάρτητους θεσμούς, ότι ήταν μια πρόταση, μια σκέψη που δεν συνδέθηκε από εσάς τους, ότι πρέπει να έχουν περιορισμό των θητείων για να μπορούν να ελέγχονται, ότι θα μπορούσε να ήταν... Ναι, ναι, είναι γνωστά, τα θυμόμαστε αυτά. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ενισχύει κάποιους θεσμούς. Όμως, όταν μιλούμε για σήμερα, υπάρχει ένα σκάνδαλο. Ξέρετε, η προσπάθεια της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα είτε να μην βγαίνει τίποτα στη δημοσιοίτητα. Εδώ μας είπαν ακόμα και για την επιτροπή που ορίστηκε, δεν θα δω και το πόρισμα της στη δημοσιοίτητα. Μάλιστα να σας πω, όταν υπήρξε αυτό το δημοσίευμα από τον Άσκια Ζήρα το αρχηγού και είχαν πει όλα αυτά τα ονόματα, τι άκουσαν. Έγινε μια προσπάθεια προσανατολισμού περί διαρροώ. Και ξέρετε, εδώ είναι που ερχόμαστε και σε σύγκρουση με τις αρχές και τις αξίες που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή, κύριε Κυπριανό, να σας πω, έχετε γνώση του θέματος ότι εγκρίθηκε οδηγία πριν από 2 χρόνια. Μάλιστα, να σας πω για αυτή την οδηγία που και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε, μπλόγες, στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου μου σκιώδης συγητής. Η Ευρωπαϊκή